Την αντίθεσή τους με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας στη λειτουργία της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την προσχολική αγωγή σε συνολικά 13 δήμους της χώρας εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί, ανάμεσά τους και ο Δήμος Μαλεβιζίου. Ειδικότερα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος χαρακτηρίζει προκλητική την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας στον Δήμο Μαλεβιζίου και ζητά από την κυβέρνηση να την πάρει πίσω. Αυτή η υπουργική απόφαση έρχεται χωρίς να έχει υπάρξει μια θεσμική ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος και μας προκαλεί μεγάλο ερωτηματικά, καθώς η κυβέρνηση δεν είχε ψηφίσει στη Βουλή τη θεσμοθέτηση της δίχρονης προσχολικής αγωγής και θεωρούμε ότι βάζει προς κόμματα προκειμένου να μπλοκαριστεί σε διάφορες περιπτώσεις και όπου εκεί είναι εφικτό για εκείνη, όπως στο Δήμο Μαλεβιζίου, να μπλοκάρει την εφαρμογή της. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να πάρει πίσω καταρχάς την υπουργική απόφαση, η νυν δημοτική αρχή αλλά και η νέα στο Δήμο Μαλεβιζίου να τοποθετηθούν πάνω στο ζήτημα. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η αναστολή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στον Δήμο Μαλεβιζίου βαραίνει αποκλειστικά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Στην τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Δήμων και της Υφυπουργούς, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Μαλεβιζίου τόνισε πως είναι εξασφαλισμένη η στέγαση των 85 προνηπίων στις αίθουσες του κτηρίου του πρώτου δημοτικού σχολείου, αίθουσες που απελευθερώνονται με τη μεταφορά των μαθητών του δημοτικού σε νέο κτίριο. Διότι μια σημαντική κατάκτηση και παιδαγωγική και κοινωνική και μάλιστα σε μια διαδικασία που έχουν όλα βρει το δρόμο τους όσον αφορά το πού θα πάνε τα προνήπια. Υπήρχαν 85 νήπια προνήπια τα οποία οι γονείς τους ξέρουν ότι θα γνώριζαν μάλλον μέχρι χθες ότι θα πάνε στους συγκεκριμένους χώρους και τώρα όλα αυτά τεινάζεται στον αέρα, τεινάζεται και ο προγραμματισμός από τη μεριά δηλαδή της κατανομής των παιδιών και πρέπει όλα αυτά να ξεκινήσουν από την αρχή αν η υπουργική απόφαση εν τέλει ισχύσει.